Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο έγινε η παρουσίαση της ελληνικής μετάφρασης του διεθνούς bestseller της Κρεσίντα Κόουελ «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας». Στην παρουσίαση προβλήθηκαν και σκηνές από την ομώνυμη τρισδιάστατη κινηματογραφική ταινία που κάνει πρεμιέρα την 1η Απριλιά. Ένας δράκος χρειάζεται εκπαίδευση, αλλά τα γεγονότα τον μετατρέπουν σε ένα δάσκαλο ενός νεαρού Βίκινγκ που θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας» και την κυκλοφορία του βιβλίου στα ελληνικά, στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ταξίδεψε τους μικρούς μας φίλους στο φανταστικό κόσμο που δημιούργησε η Κρεσίντα Κόουελ. Κάθε χρόνο από την ίδρυσή του το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο μελετάει και σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες αλλά και για ομάδες ελεύθερων επισκεπτών. Η συγγραφέας του βιβλίου, ειδικά για τους μικρούς της φίλους στην Ελλάδα, έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Hello, I'm Cressida Cowell, the author of How to Train Your Dragon, and I'd just like to say I'm so sorry I can't be there at the Greek Children's Museum, but I hope you enjoy the movie as much as I have done. I absolutely love it, and I also hope you enjoy my book. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης συμμετείχε στο θεατρικό παιχνίδι και ταξίδεψε με τις αφηγήσεις του τους μικρούς και μεγαλύτερους φίλους του. Θα γίνει μια παρουσίαση ενός εξαιρετικού παιδικού, νεανικού βιβλίου θα το έλεγα, το «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας», όπου από ό,τι έμαθα έγινε και ταινία από μια πολύ μεγάλη εταιρεία παραγωγής στην Αμερική. Το «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας» αποτελεί το πρώτο μέρος της σειράς των βιβλίων που έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Η κινηματογραφική μεταφορά ανοίγει στην Ελλάδα την 1η Απριλίου σε 2 και 3 διαστάσεων προβολές σε μεταγλωτισμένη και πρωτότυπη έκδοση.